Μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, κύριος Ειρηναίος. Την ευχή σας πρώτα απ' όλα να ζητήσουμε, Σεβασμιότατε. Ο Χριστός να μας ευλογεί όλους. Καλή δύναμη, καλή και Αγία Μεγάλη Εβδομάδα. Και είναι πολλές ερωτήσεις των τηλεθεατών, Σεβασμιότατε, νομίζω μπορούμε να απαντήσουμε. Έχουν να κάνουν με τις ιερές αυτές ακολουθίες. Ζούμε τα γεγονότα, καταρχάς, να πούμε έτσι, για τον κόσμο που μας βλέπει. Όλοι μας αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Η κατάνοιξη της εβδομάδας αυτής, η ταπείνωση, όλες οι συναισθηματικές εντάσεις, όλα αυτά είναι η μεγάλη εβδομάδα για τον πιστό. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι ακριβώς και πρέπει να αφήσουμε τον εαυτό μας να δώσουμε προτεραιότητα στην καθημερινότητά μας και να συμμετέχουμε σε αυτές τις όμορφες και μοναδικές ακολουθίες του νυμφίου και των παθών και της Αναστάσεως του Χριστού μας. Γιατί τελείται ο όρθρος, ψάλλεται ο όρθρος της επόμενης ημέρας στους ιερούς μας ναούς, τα απογεύματα, τα βράδια? Γιατί η Εκκλησία είναι πρακτική και γιατί το μόνο όφελος και η μόνη προτεραιότητα είναι η δυνατότητα του πιστού να μετέχει σε αυτές τις ακολουθίες. Δηλαδή η Εκκλησία, για να βιώσουν οι πιστοί τα σωτηριώδη νοήματα όλων αυτών των ακολουθιών, που είναι ο νυμφίος, ο μυστικός δείπνος, τα Άγια Πάθη, η αποκαθήλωση, ο επιτάφιος και η Ανάσταση, αλλάζει την ώρα και την τάξη με μοναδικό κριτήριο το όφελος των πιστών. Έτσι λοιπόν έκρινε η Εκκλησία, ενώ είναι ορθρινή ακολουθία πρωινή, ότι το βράδυ οι χριστιανοί, όπως και το βλέπουμε στην πράξη, θα συμμετείχαν περισσότερο, οπότε έρχεται το βράδυ και κάνει αυτές τις όμορφες ακολουθίες. Μπορούσαμε να πούμε για την Μεγάλη Δευτέρα, Σεβασμιότατε, κάποια πράγματα περισσότερα για τη σημερινή ημέρα? Βεβαίως, να πω καταρχήν ότι ζούμε μία εβδομάδα που πρέπει να έχουμε ταπείνωση και κατάνοιξη. Έτσι, και να καταλάβουμε ότι ο Θεός μας, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, είναι ο ίδιος γυμνός, είναι προδομένος, είναι εξευτελισμένος και σταυρωμένος από τις αμαρτίες τις δικές μας. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία, για να το διδάξει αυτό, αρχίζει κάθε μέρα βήμα-βήμα την πορεία προς το Γολγοθά. Σήμερα λοιπόν, Μεγάλη Δευτέρα, όπως εχθές έτσι ψάλαμε, είδαμε καταρχήν δύο πράγματα εχθές και μέσω του Ευαγγελίου. Είδαμε πως ο όρθρος με τους στίχους έχει να κάνει και με το Αλληλούια, όχι το Θεός Κύριος. Αλληλούια λοιπόν, η Εκκλησία δεν το θέτει τυχαία, διότι αλληλούια στην παράδοση την εβραϊκή και στη γλώσσα σημαίνει και θάνατος. Οι Εβραίοι λοιπόν σήμερα, όταν κάποιος πεθάνει ή θέλουν να το βλάψουν, του λένε φύγε από εδώ για να μην σε κάνω να πει αλληλούια. Mm-hmm. Λοιπόν, θυμηθείτε λοιπόν το τέλος του Αποστόλου, όταν ο Απόστολος τελειώνει, οι ψάλτες λένε τρεις φορές αλληλούια. Επειδή πλέον θα ακουστεί το Ευαγγέλιο, που σημαίνει ότι ήρθε ο Χριστός και τελείωσε ο θάνατος. Ο πνευματικός θάνατος λοιπόν και το σκοτάδι είναι πραγματικότητα μόνο όταν είμαστε απομακρυσμένοι από τον Χριστό. Και αυτό η Εκκλησία, εκτός από το χθεσινό Αλληλούια που θα το ακούμε και καθημερινά, λοιπόν μας το δίδαξε επιπλέον και με την χθεσινή ευαγγελική περικοπή, που όπως ξέρουμε όλοι είναι η ξηραθήσα σική, η οποία ενώ είχε θαλερά φύλλα, δεν είχε καρπό. Mm-hmm. Γι' αυτό και ο Χριστός την καταράστηκε, δίνοντας έτσι σε εμάς την δυνατότητα να μην γίνουμε άνθρωποι της εικόνας και της βιτρίνας, αλλά της ουσίας. Και επιπλέον προβάλλει και το πρόσωπο του Αγίου Ιωσήφ του Παγκάλου, ο οποίος με τον αγώνα του, με την καλλιέργειά του, με τις δοκιμασίες του, προτυπώνει τον ίδιο τον Χριστό μας, όπως λέει
ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και σε ό,τι αφορά, θα έλεγα, την σικιά που είπαμε πριν, λοιπόν, δείχνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να αγωνιστούμε για να είμαστε καρποφόροι. Ναι, είναι πραγματικά κατανοητικά. Είναι η Εκκλησία μας αυτές τις ημέρες ειδικά περιγράφει, μας μιλά για όσα βέβαια ο Ιησούς Χριστός, τα πάθη του, τα οποία πρέπει και εμείς σε κάθε περίπτωση να μην ξεχνάμε ότι συστρατευόμαστε και οδεύουμε και εμείς έτσι προς τη Σταύρωση, αλλά και προς την Ανάσταση όπου ευελπιστούμε. Η πορεία του χριστιανού είναι πορεία σταυρού. Mm-hmm. Δηλαδή, πρακτικά, δεν πιστεύουμε στον Χριστό για να αποκτήσουμε ευζωία και καλή ζωία. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι ο χριστιανός δεν θα αρρωστήσει, δεν θα δοκιμαστεί, δεν θα βιώσει τον θάνατο αγαπημένων προσώπων και αργότερα του ιδίου. Έρχεται όμως ο Χριστός και λέει ότι εγώ είμαι εδώ και σας δίνω δύο δυνατότητες, αλλά θα έλεγα και δύο απαραίτητες προϋποθέσεις για να με ακολουθήσετε. Η μία είναι η ταπείνωση, να ζήσετε έξω από τον εαυτό σας, απαρνηθάς το εαυτόν. Και η δεύτερη είναι να σηκώσετε το σταυρό σας. Λοιπόν, αν το κάνουμε αυτό βλέποντας τον Χριστό, τότε η ζωή μας θα... Ναι. Σας ακούμε. Και κυρίως θα αποκτήσει αιωνιότητα. Οπότε... Αυτή είναι η δυνατότητα που μας δίνει ο Χριστός με τον Σταυρό και την Ανάστασή Του. Αλλά πρέπει να... Οι χριστιανοί πολλές φορές θέλουμε να μοιραστούμε την Ανάσταση, αλλά όχι τη Σταύρωση. Δεν μπορεί να γίνει αυτό ποτέ. Ο Χριστός για μας είναι η ελπίδα, είναι το φως, είναι η ζωή μας, είναι η χαρά μας, είναι η αιωνιότητά μας. Όμως πρέπει να βιώσουμε το Γολγοθά μας για να τον συναντήσουμε. Αυτό έκανε εκείνος, ο τέλειος άνθρωπος, και αυτή είναι και η δική μας πορεία. Οπότε ας σταυρωθούμε πρώτα και μετά να αναστηθούμε, σεβασμιότατε. Ακριβώς, δεν γίνεται αλλιώς. Είναι ουτοπία και θεωρώ πνευματική καταστροφή. Όσο και αν επηρεαζόμαστε από την εποχή, και αυτό γίνεται επειδή απομακρύναμε τον Χριστό, πρέπει να γίνουμε από άνθρωποι της επιτυχίας, από άνθρωποι της εσωστρέφειας, να γίνουμε άνθρωποι της αρετής και του Χριστού. Θέλει λοιπόν αυτό αγώνα, θέλει Γολγοθά, θέλει να μετρηθούμε με το δυνατότερο είδωλο που υπάρχει στην εποχή μας. Είναι ο εαυτός μας. Αν δεν τον καλλιεργήσουμε, αν δεν τον σταυρώσουμε για να εξαγνιστεί, τότε δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να αναστηθούμε. Σεβασμιότατε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Ευχηθούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή Ανάσταση να έχουμε όλοι μας. Την ευχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, Παναγία μαζί σας. Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, λοιπόν, είναι οι μέρες γεμάτες με ερωτήματα, βέβαια, οι τηλεθεατές, όλοι εσείς που μας βλέπετε, βέβαια, θέλετε να τα θέσουμε στους αρχιερείς μας και φυσικά και το κάνουμε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Νομίζω ότι απαντήσαμε σε κάποια από αυτά. Κατάνοιξη, ταπείνωση, συναισθηματικές εντάσεις, σταύρωση πρώτα και μετά η Ανάσταση. Αυτό είναι η μεγάλη εβδομάδα. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, σύμφωνα και με τους αρχιερείς μας. Τώρα, να θυμίσουμε βέβαια ότι σήμερα 6.30 το απόγευμα θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του νυμφίου απευθείας μετάδοση και αύριο το πρωί τη Θεία Λειτουργία των Προγιασμένων Τιμίων Δώρων. Μια μικρή ανάσα και να πάμε γρήγορα στην επικαιρότητα.